Στην απολογία του ή στην ανταπάντηση ο κύριος Χατζηδεοδόρου μίλησε για το ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει δημόσιος υπάλληλος. Εγώ θα σας πω κύριε Χατζηδεοδόρου, αν ξέρετε τι σημαίνει δημόσιος υπάλληλος και τι στοχοποίηση δημοσίου υπαλλήλου, πρέπει άμεσα να ζητήσετε συγγνώμη. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας διαβάζω τον επίλογο της καταγγελίας αναφοράς των πολιτών για την Ξάνθη στην αποκεντρωμένη. Επειδή θεωρούμε ότι η ελόγω στάση των υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης δεν οφείλεται σε κάποια άλλη αιτία παρά στην άρνησή τους να ικανοποιήσουν το αίτημά μας, το οποίο απορρέει από τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά μας ως Δημοτικών Συμβούλων, θέτουμε στις κρίσεις σας τα παραπάνω και ετούμαστε. Την επιβολή μέτρων και συστάσεων για την άμεση ικανοποίηση της αίτησής μας και τη χορήγηση όλων των στοιχείων που ζητήσαμε, την εφαρμογή του νόμου και των διαδικασιών. Αφού μιλάτε για νόμο, κύριε Χατζηθεοδόρου, θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη. Η ΔΚΕΚ κρίθηκε, εκαθαρίστηκε, έχει μείνει το τυπικό σημείο. Παραπλανείται όλο το σώμα με αυτά που λέτε. Και το πιο βασικό, δεν σας ενημέρωσαν, αλλά μάλλον σας ενημέρωσαν, ότι οποιοδήποτε άλλο στοιχείο, οποιοδήποτε επιθυμεί για τη ΔΚΕΚ, έπρεπε να το ζητήσει από τον νόμιμο εκαθαριστή του και είναι ο καθήλυνα αρμόδιος να σας δώσει. Δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτε. Η ΔΚΕΚ κρίθηκε, εκαθαρίστηκε, πήρε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο που την προσβάλλατε στην αποκεντρωμένη και πήρατε την απάντησή σας. Έχει τελειώσει το θέμα της ΔΚΕΚ. Δεν έχουμε να απολογηθούμε για τίποτε. Και εγώ προσωπικά που λέτε ότι δεν έχω να κρύψω, δεν έχω να κρύψω τίποτε. Χαίρομαι για όλους τους συναδέλφους και τους δημοτικούς συμβούλους και νυν και πρώην που είχα στα διοικητικά συμβούλια και πήραμε αυτές τις σωστές αποφάσεις και δημιουργήσαμε αυτά που δημιουργήσαμε. Λυπάμαι βέβαια για τη στάση του επικεφαλής των τεσσάρων, των παρατάξεων και εκπροσώπου του κυρίου Χατζηθεοδόρου, του κύριου Μελισσόπουλου. Κύριε Μελισσόπουλε, εγώ σαν Μανώλης Φανουράκης, ό,τι έχω να πω το λέω πάντα δημόσια και μέσα στη Δημοτική Αίθουσα και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχω κρυφτεί ποτέ και πουθενά από πίσω. Άλλες φορές κρίνομαι σωστά, άλλες φορές κρίνομαι άσχημα. Δική μου κρίση, δική μου ευθύνη και ό,τι έχω να πω το λέω ευθαρσό. Ευχαριστώ πολύ. Κρύβεστε πίσω από τους υπαλλήλους, κύριε Φανουράκη. Διάβασα αυτό που καταγγείλατε, κύριε Χατζηθεοδόρου. Δεν καταγγείλαμε. Κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Καταγγελίστε. Προσπαθείτε να το κρατήσετε, αλλά δεν σας φοβόμαστε, το έχουμε ξαναπεί. Κλείστε τα μικρόφωνα και πηγαίνετε. Γιατί ανησυχείτε τώρα. Αρνείστε αυτό που διάβασα. Είπατε αυτά που είπατε. Αρνείστε αυτό που διάβασα. Εσείς το γράψατε, δεν το γράψα εγώ. Αυτά που γράψαμε, εμείς τα υπογράψαμε. Σας είπε ο κύριος Μελισσόπουλος. Σας παρακαλώ πολύ. Και τους υπαλλήλους μπροστά για ασπίδα δεν τους βάλαμε ποτέ. Είστε πολύ λίγο για αυτό. Θα με αναγκάσετε να διακόψω το συμβούλιο. Διακοπή 5 λεπτών. Όχι, όχι, πρόεδρε, 2 λεπτά το λόγο θέλω. Οι ευθύνες λοιπόν στους υπαλλήλους, γιατί δεν μπορείτε να πάρετε την ευθύνη. Είστε τόσο λίγοι. Υπηρεσίες του Δήμου, εσείς το γράψατε. Εσείς το γράψατε, δεν το γράψα εγώ. Κύριε πρόεδρε, εμάς μας πήγατε. Γράψαμε και τι υπογράψαμε, κύριε Παμούρα. Εμάς μας πήγατε. Εσείς όμως την υπογραφή σας δεν την βάζετε. Μη στεναχωριέστε. Μη στεναχωριέστε. Θα φτάσουμε και εκεί. Φτάσατε, τι να φτάσετε. Μηχανισμό που την έχετε κάνει